είναι κυρίως εργαζόμενοι που δουλεύουν στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, θα έπρεπε αυτοί οι εργαζόμενοι να ανήκουν στο Δήμο. Όμως, ο Δήμος έφτιαξε ένα ακόμη παραμάγαζο, την αναπτυξιακή, έχει πετάξει αυτούς τους εργαζόμενους. Διαγράφεται η λέξη παραμάγαζο. Δεν διαγράφεται. Έχει πετάξει αυτούς τους εργαζόμενους εκεί πέρα και 4 μήνες τους έχει απλούδωτος. Εμείς λέμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να ανήκουν στο Δήμο και να έχουν μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. Θέλουμε καταρχήν να μας πούνε, να δεσμευτεί κάποιος εδώ πέρα, πότε θα πληρωθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Και δεύτερον, να καταδικάσετε σαν Δημοτικό Συμβούλιο το γεγονός ότι 4 μήνες υπάρχουν εργαζόμενοι σήμερα σε αυτές τις συνθήκες που παραμένουν απλήρωτοι. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου γενικότερα. Σήμερα το σύνολο των υπηρεσιών είναι υποστελεχωμένο και αποδιοργανωμένο. Υπάρχουν μεγάλα κενά, υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Ο κύριοι λόγοι κατά τη γνώμη μας είναι οι 105 εργαζόμενοι που είχαν φύγει το 2008, είναι η κινητικότητα που βγήκε στη συνέχεια. Μετά περάσαμε στις πρόωρες υποχρεωτικές συνταξιοδοτήσεις των συναδέλφων και σήμερα υπάρχει τέτοια εντατικοποίηση στις υπηρεσίες που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Η διοίκηση του Δήμου θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει και να ζητάει μόνιμο προσωπικό. Ανταυτού ζητάει 8 μήνα, 5 μήνα και όλων των μορφών ελαστικής εργασίας. Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα να πάρει απόφαση εδώ πέρα σήμερα και να διεκδικήσει μόνιμο προσωπικό με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα. Δεν αντέχεται πλέον. Μην το διακόπτετε τώρα. Σας παρακαλώ όμως τώρα, μην κάνετε διαλόγους. Ας αρχίσει ένας διάλογος. Αφήστε να ολοκληρώσει όμως. Κάποτε πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος για τις συνθήκες εργασίας στο Δήμα Μαρουσίου. Λοιπόν, δεν γίνεται να ελαστικοποιείται άλλο η εργασία. Δεν γίνεται να είχαμε 500-600 εργαζόμενους και σήμερα να μην μπορούν να κινηθούν τίποτα. Να μην υπάρχει εργαζόμενοι στο Δήμα Μαρουσίου. Συνεχίστε, κύριε Κωνσταντά. Λοιπόν, το τρίτο που έχω να βάλω είναι οι απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στο αμαξοστάσιο. Είναι τριτοκοσμικές οι συνθήκες εκεί πέρα. Δεν μπορούν να συνυπάρχουν ποντίκια μαζί με ανθρώπους. Δεν μπορεί να καλοκαιριάζει για να μην υπάρχει μια βρύση απ' έξω, να πλένουν τα χέρια τους. Δεν μπορεί να μην έχουν πάρει επί 8 χρόνια τα ρούχα και να λένε ότι φταίνει οι υπηρεσίες ή φταίνει οι διαγωνισμοί που είναι άκαρποι. Δεν μιλάμε ούτε για 6 μήνες, ούτε για 1 χρόνο, ούτε για 2 χρόνια. Μιλάμε για 8 χρόνια ρούχο. Δεν γίνεται να έχουμε εργαζόμενους που μένουν σε άλλες περιοχές και να μπαίνουν με τα ρούχα της δουλειάς στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας και να τους κάνει ο κόσμος πέρα. Είναι ντροπή. Πρέπει να δεσμευτείτε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πρέπει να λύσετε το πρόβλημα. Καλά, δεν μιλάμε βέβαια για οχήματα και για τέτοια πράγματα. Αυτά θα ήθελα με μια ολόκληρη συνεδρίαση για να τα λύσουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν γίνεται να συνυπάρχουν ζώα μαζί με ανθρώπους. Και να ταυτό, δεν γίνεται να μην τηρούνται βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Προσήλθε ο κύριος Κώστας Βλάχος. Να μην έχουν αλλάξει 3 αντιδημάρχοι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα εκεί κάτω. Δεν μιλάμε βέβαια για πυρασφάλιση για τέτοια. Αυτά είναι ανύπαρκτα. Προσήλθε ο κύριος Δημάρχος. Και το τέταρτο και τελευταίο θέμα που έχουμε να βάλουμε εμείς είναι ότι την άλλη Τρίτη είναι το εφετειακό δικαστήριο που έχει προσβάλει ο Δήμος σε σχέση με τα 176. Θέλουμε να μάθουμε ποια στάση θα τηρήσει ο Δήμος την επόμενη εβδομάδα στο εφετείο. Τι θα κάνει? Δεν θα προσέλθει καθόλου? Θα κοντράρει την υπόθεση? Θα ζητήσει αναβολή? Τι θα κάνει? Και το τελευταίο θέμα, κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει με το πάρκινγκ του Δημαρχιακού Μεγάρου. Έχει ακουστεί ότι θα μπει κόμιστρο και αυτό αφορά και τους εργαζόμενους. Σας το λέμε εξ αρχής.
ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να δώσουν μία δραχμή για το, όσο αφορά το πάρκινγκ. Δεν πρόκειται να δώσουν ούτε ένα ευρώ. Ήδη έχουν υποστεί τέτοιες μειώσεις στους μισθούς τους που δεν τους περισσεύει ούτε 50 λεπτά. Λοιπόν, δεν γίνεται να έρχεται κι άλλο ένα χαράτσι εν ώρα εργασίας, μάλιστα, σε εργαζόμενος του Δήμου. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριος Πέπας. Λοιπόν, να επαναλάβω αυτά που είπα και στο γραφείο όταν με είχε επισκεφτεί ο πρόεδρος των εργαζομένων, διότι φαίνεται δεν ικανοποιήθηκε από την υπόσχεση που του είπα και τι ακριβώς συμβαίνει με τις πληρωμές των ρομισθείων. Το λέω και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την Παρασκευή που είναι 8 του μήνα και είναι η ενιαία αρχή πληρωμών που είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες, πληρώνονται οι ορομίστοι την Παρασκευή. Τώρα, αυτή η διαδικασία γιατί έχει καθυστερήσει. Από ό,τι ξέρετε, οι ορομίστοι, οι οποίοι για σας κύριε Πρόεδρε μπορεί να είναι παραπεταμένοι, για μας δεν είναι κανένας υπάλληλος παραπεταμένος και το ίδιο φροντίζουμε για όλους τους υπαλλήλους. Απόδειξη ότι όλα τα τμήματα μέχρι και σήμερα που μιλάμε δουλεύουν άριστα και σε διαδικασίες πρωτόγνωρες για προάστιο Δήμο και το επίπεδό τους και η όλη εργασία που κάνουν. Να επενθυμίσω ότι το λόγω των καθυστερήσεων των υπογραφών από το Υπουργείο, το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου μόλις υπογράψαν οι ορομίστοι και εκεί συνέβη το εξής πρόβλημα, στο ότι δεν μπορούσαμε, για να μην χάσουν τα αίσθημά τους, να περάσουμε σε ένα μήνα όλες τις εργάσιμες ώρες που έχουν. Το Παρασκευή πληρώνουν το Μάρτιο ένα μέρος Φεβρουαρίου και Ιανουαρίου, που στους περισσότερους είναι ολόκληρο, διότι οι ώρες είναι τόσες το επιτρέπει να τους καλύψουμε, και σε κάποιους που έχουν αυξημένες ώρες θα το καλύψουμε αυτό το κενό μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτό το κάναμε και δεν το συνεχίσαμε πριν το Μάρτιο που γράψουν συμβάσεις που παίρνανε έναντι κάποια χρήματα, γιατί κανονικά αφού υπογράψαν το Μάρτιο δεν θα μπορούσαμε να τους δώσουμε νωρίτερα χρήματα, αντιθέτως εμείς τους δώσαμε και τους καλύψαμε. Και θεωρώ τους επόμενους μήνες, τους δύο, έτσι εκ των πραγμάτων δηλαδή είναι γεγονός, σε ορισμένους που δεν θα καλυφθούν πλήρως, θα γίνει αυτή η εξάλληψη της διαφοράς που θα υπάρχει. Βεβαίως να υπενθυμίσω ότι είναι ανταποδοτική όλη η διαδικασία των ορομισθείων και η πληρωμή τους, αλλά επειδή είναι και κάποια τμήματα τα οποία δεν επιφέρουν αρκετά χρήματα στο Δήμο, είτε από κοινωνικής πλευράς, είτε με μειωμένο το ποσοστό της συνδρομής που δίνουν, κάποια έναντι τα καλύπτει εκεί πέρα η αναπτυξιακή. Εκεί είχαμε και ένα πρόβλημα με τον Επίτροπο, δεν μας υπόγραφε κάποιο ένταλμα και καλή ώρα είναι κάποιοι από εδώ μέσα δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι κάνανε στάσεις και μας είχαν κολλήσει την όλη αυτή διαδικασία. Πάση περιπτώσει το ξεπεράσαμε αυτό και την Παρασκευή οι ορομίστοι του Δήμου Αμαρουσίου θα είναι πληρωμένοι όλοι. Είπατε ότι είναι ανταποδοτική. Καταρχήν, τι σύμβαση έχουνε? Γιατί με βάση το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δύο ετών ειδών είναι οι συμβάσεις. Ή θα έχουμε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή συμβάσεις έργου. Το θέμα της ανταποδοτικότητας είναι παράνομο. Και αυτό το έχει αποδεχτεί και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας. Όταν μιλάμε λοιπόν για ανταποδοτικότητα, τι μιλάμε? Ότι θα πληρώνονται με το κεφάλι? Δηλαδή ότι ο ένας θα έχει 5 μαθητές, θα του παίρνει το 25% η αναπτυξιακή με το 30% από το σύνολο του ποσού του κομίστρου που δίνει και το υπόλοιπο θα το δίνει στον καθηγητή ή στο γυμναστή? Και με τι ασφάλεια θα είναι αυτοί οι άνθρωποι? ΤΕΔΕ ή ΙΚΑ? Λοιπόν, γιατί αν τα βάλετε όλα αυτά κάτω, αν έχει ένας καθηγητής 20 παιδιά και ο άλλος καθηγητής έχει 10 παιδιά, όταν η ασφάλεια του ΟΑΕ είναι 250 ευρώ, για φανταστείτε τι του μένει να περάσει το μήνα του. Αυτός βάζει και από την τσέπη του. Λοιπόν, να πω κύριε Πρόεδρε. Και δεύτερον, παραπεταμένους τους έχετε κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη τώρα. Αλλά δεν γίνεται 4 μήνες να υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι και να μην ανοίγετε μύτη. Ναι, γιατί να ανοίξει μύτη, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Επειδή λοιπόν, θα ήθελα ελάτε, να ανοίξει τώρα, μύτη. Όμως, λοιπόν, και να πω κάτι όμως, γιατί ξαναρώτησε και φαίνεται δεν το κατάλαβε. Δεν έχει καμία σημασία η πληρωμή του δασκάλου, του ορομίστου, βεβαίως και θα πληρωθεί το 20%, λέτε 30% αναπτυξιακή. Πού το βγάζετε αυτό, δεν έχω καταλάβει. Κανονικά θα πληρώνεται τις ώρες ο ορομίστος που τις κάνει στο τμήμα του, θα πληρωθεί κανονικότατα όσες ώρες και να κάνει, άσχετα με την ίσπραξη που θα έχουμε μέσα από το κάθε τμήμα. Γι' αυτό και η αναπτυξιακή έχει καλύψει
και εγγυάται τη διαφορά αυτού του ποσού για να μπορεί να πληρωθεί κανονικά τις ώρες του ορομίσθιος. Ελάτε, κύριε Τσιφράκη. Και βεβαίως μιλάμε για ΙΚΑ, έτσι είναι με ΙΚΑ οι ορομίσθοι, να έχουν ΙΚΑ. Λοιπόν, ελάτε κύριε Τσιφράκη, αμέσως μετά κύριε Ζήκο. Κύριε Πρόεδρε, πάνω σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Κωνσταντάς, έχω ορισμένες ενστάσεις. Καταρχάς, ως προς την τοποθέτηση του χρόνου, ότι 8 χρόνια τώρα και τα λοιπά δεν έχουν ανανεωθεί, δεν υπάρχουν ρούχα και τα λοιπά. Θα θυμίσω ότι επειδή το 2007 με 8 ήμουν αντιδήμαρχος εγώ για την καθαριότητα, θέλω να θυμίσω ότι αγοράσαμε και στολές οι οποίες αποτελούνται από πλήρη εξοπλισμό και μπουφάν και ρούχα τα οποία να φαίνονται από μακριά, πορτοκαλί και τέτοια, και κόκκινες στολές για τους οδοκαθαριστές και καροτσάκια τα οποία δεν υπήρχανε. Ανανεώθηκε, επισκευάστηκε ο στόλος, όπως τα αναβατόρια που δεν λειτουργούσαν, οι σκούπες και ένα σωρό άλλα πράγματα, δεν έχει νόημα. Ειδικά δε. Δεν ξέρω αν ακούει κανείς τώρα τελικά, κύριε Πρόεδρε, περιμένω λιγάκι, δεν πειράζει. Συνεχίσω. Ευχαριστώ. Έχει σας διακόψει κανείς. Λοιπόν, επειδή αφορά όλο το Δήμο, δηλαδή, γι' αυτό το λέω, έτσι, δεν είναι αληθές ότι δεν είχαμε πάρει εξοπλισμό για τους εργαζόμενους. Είχαμε πάρει τα πάντα και ειδικά για τα παπούτσια θυμάμαι ότι υπήρχε ο αστερίσκος ότι δεν θα είναι μειοδοτικός ο διαγωνισμός, αλλά θα είναι απλά η καλύτερη ποιότητα. Το δε κόστος τους είχε φτάσει τότε περίπου 90 ευρώ αναζεύγος για εργαζόμενο. Όμως, πολλοί από τους εργαζόμενους δεν τα φορούσαν τα ρούχα αυτά, τα χρησιμοποιούσαν αλλού. Πρώτον. Δεύτερον, και θα κλείσω γιατί είναι πολλά, ποτέ δεν λάβαμε κάποιο αίτημα γραπτό ή προφορικό ότι λείπει εξοπλισμός. Ουδέποτε. Άλλα πράγματα μπορεί να θέλανε. Ας μου φέρει ένα αίτημα που είχε υπάρξει για εξοπλισμό την περίοδο εκείνη που δεν είναι 8 χρόνια, αλλά το πολύ 5 για αυτά που γνωρίζω πολύ καλά, συν κάποια άλλα που γνωρίζω λιγότερο, και δεν δέχομαι αυτό που λέει ο κύριος Κωνσταντάς ότι έχουμε παραμελήσει τους εργαζόμενους. Βρήκαμε ένα χάος και το φτιάξαμε να είναι λειτουργικό και καλέσθητο. Ο κύριος Ζήκος. Ένα λεπτό, κύριε Μαγιώκη. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με το αμαξοστάσιο, τα είχαμε πει και με τον κύριο Κωνσταντά στη συνάντηση που κάναμε πριν 10-15 μέρες στο αμαξοστάσιο κάτω με το σωματείο, μόλις είχε εκλεγεί. Από μόλις αναλάβαμε το εγώ, ανέλαβα σαν αντιδήμαρχος καθαριότητος τον Ιανουάριο φέτος, δόθηκε εντολή αμέσως να ετοιμαστεί μια μελέτη για το αμαξοστάσιο. Μάλιστα κάναμε και κάποιες συναντήσεις και με το Σύλλογο, μία συνάντηση συγκεκριμένα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα με το Σωματείο. Τέλος πάντων, η μελέτη αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί και μπορώ να πω ένα-δύο στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη χωροθέτηση στο αμαξοστάσιο. Το αριστερό κτίριο, το οποίο γινόταν παλαιότερα η μεταφόρτωση και όλα αυτά, θα γίνουν οι αποθήκες και τα εργαστήρια εκεί των σιδεράδων και των ξυλουργών, και το δεξιό μέρος θα είναι τα γραφεία και τα αποδυτήρια των εργαζομένων. Μάλιστα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, που θα κάνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, θα περάσουμε και κάποια ποσά μέσα, τα οποία θα είναι για την έναρξη των εργασιών. Υπολογίζουμε μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή γύρω στον Ιούνιο, να ξεκινήσουν οι εργασίες για το αμαξοστάσιο. Τώρα δεν θυμάμαι τι άλλο είπε. Για τα ρούχα τώρα να πούμε ότι έχουν ήδη πάρει κάποια ρούχα οι εργαζόμενοι. Πρόκειται εντός των ημερών να πάρουν και τα υπόλοιπα. Έχει ήδη ξεκινήσει, γιατί αυτά είναι η μελέτη που είχε γίνει το 2014, αλλά μετά από κάποιες ενστάσεις που είχαν γίνει και λοιπά, έχει καθυστερήσει. Έχει ήδη ξεκινήσει η μελέτη για τα ρούχα του 2015, επομένως θα είναι πολύ πρόσφατη η ανανέωση πάλι των ρούχων που θα πάρουν και όλα τα προσωπικά αυτά για την ασφάλειά τους. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κόκαλης. Για ποια ρούχα συζητάμε? Δεν προβλέπεται να αγοράσουν ρούχα, μόνο ήδη ατομικής προστασίας. Έτσι. Γι' αυτά λέμε. Λέμε ρούχα. Ρούχα δεν προβλέπονται να αγοράζουν ρούχα, μόνο ήδη ατομικής προστασίας. Ωραία. Έτσι. Ο κύριος Μαγιάκης.
Παιδιά, ένα λεπτό. Αν έχει να ρωτήσει κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Κωνσταντάς. Δεν κάνουμε συζήτηση για να απαντήσει ο κύριος Κωνσταντάς. Ο κύριος Κωνσταντάς μπορεί να πάει στις υπηρεσίες και στους αρμόδιους αντιδημάρχους να συζητήσει τα θέματα. Έδωσε κάποια θέματα. Τι εννοείτε δηλαδή? Θέλετε να μιλήσετε? Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Ελάτε. Ωραία. Έλα, όταν τίθενται τέτοια σοβαρά ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους του Δήμου, ο Δήμος στηρίζεται στους εργαζόμενους του, κύριε Ρώτα. Και επομένως δεν είναι δυνατόν όταν τίθεται ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου να μην τοποθετούνται όλες οι παρατάξεις πάνω σε αυτά τα θέματα επικαλούμενοι διαδικαστικούς λόγους κτλ. Είναι σοβαρά τα ζητήματα, δεν τίθεται για πρώτη φορά. Έχουν τεθεί επανειλημμένως. Μην απαντάμε τώρα. Επομένως, ας κάνουμε λίγο υπομονή να ακούσουμε τις θέσεις τουλάχιστον των παρατάξεων. Κύριε, κάνατε μια επιλογή την προηγούμενη χρονιά. Έκανατε μια επιλογή η οποία στο τέλος απεδείχθηκε παράνομη, παράτυπη, εν πάση περιπτώσει, όταν απερίφθη από την πλευρά της αποκεντρωμένης διοίκησης η μεταφορά όλων των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στην αναπτυξιακή. Παρ' όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα έτρεξε υπό την ευθύνη της αναπτυξιακής. Προσήστε, ο κύριος Κλαπάκης. Η αναπτυξιακή, κύριοι συναδελφοί, είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Οφείλει να έχει συμβάσεις με τους εργαζόμενους τους οποίους απασχολεί και η πληρωμή των εργαζομένων είναι ανεξάρτητα από τις επιχορηγήσεις που παίρνει ή δεν παίρνει η συγκεκριμένη αναπτυξιακή εταιρεία. Δεν είναι δημοσίου δικαίου η αναπτυξιακή εταιρεία. Είναι ιδιωτικού δικαίου. Και όπως όλες λοιπόν οι εταιρείες ιδιωτικού δικαίου οφείλουν απέναντι στους εργαζόμενους τους να είναι συνεπέστατη, έτσι λοιπόν και η αναπτυξιακή, ανεξάρτητα αν πήρε την χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή όχι για τα προγράμματα Αθλητισμός για Όλους. Δεν υπάρχει λοιπόν δικαιολογία και σε αυτό το σημείο οφείλετε να παραδεχτείτε την ολιγορία σας και όχι να προσπαθείτε να μπαλώσετε την καθυστέρηση της τετράμινης πληρωμής των εργαζομένων της αναπτυξιακής. Δεύτερο θέμα που έθεσε το Σωματείο ήταν η έλλειψη του μόνιμου προσωπικού στο Δήμο. Πράγματι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έχουμε ήδη σήμερα καταθέσει ερώτηση για την κατάσταση που επικρατεί στην Πολοδομία. Είμαστε αποδέκτες από όλους τους επαγγελματίες της πόλης και όχι μόνο για τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν ιδιαίτερα στην Πολοδομία για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους και των αιτημάτων τους. Και είναι ένα θέμα το οποίο εν ώψη του πρόσφατου. Λοιπόν, μην τα ανοίξουμε όμως το θέμα. Όχι, δεν το ανοίγω. Λέω όμως ότι εν ώψη του επικείμενου συνεδρίου του ΣΚΕΔΕ θα πρέπει να τεθεί σαν πρωταρχικό αίτημα προς την κυβέρνηση η στελέχωση και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους Δήμους. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες στο αμαξοστάσιο, νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να εθελοτυφλούμε και να λέμε ότι η κατάσταση στο αμαξοστάσιο είναι καλή και ότι τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους. Όλοι έχουμε επισκεφθεί και μάλιστα η παράταξή μας πρόσφατα είχε πάει εκεί πέρα, είχε δει και τον κύριο Ζήκο και τον κύριο Κατσιγιάννη. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν στον πρώτο όροφο δεν έχουν μια έξοδο διαφυγής σε περίπτωση που συμβεί κάτι στο κτίριο αυτό. Τα γνωρίζετε όλα αυτά πολύ καλά, όμως παρότι έχουν τεθεί χρόνια δεν έχουν δοθεί λύσεις. Εμείς έχουμε να προτείνουμε προς τη Δημοτική Αρχή. Το πρόβλημα του αμαξοστασίου δεν μπορεί να λυθεί στο συγκεκριμένο χώρο που υπάρχει. Διότι καταρχάς ο χώρος αυτός δεν είναι αδειοδοτημένος και λειτουργεί με την ανοχή όλων μας, όπως και με την ανοχή όλων μας λειτουργεί και η παράνομη χωματερή της οδού Μεσογείων,
Εάν κινητοποιηθούν οι κρατικοί μηχανισμοί, είναι σίγουρο ότι θα κλείσουν και οι δύο αυτές οι εγκαταστάσεις. Δεν το κάνουμε, διότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στην καθαριότητα της πόλης. Όμως πρέπει να δοθεί μια λύση. Και η λύση αυτή δεν είναι παρά η εξέβρεση κατάλληλου χώρου μέσα στην πόλη μας, προκειμένου να μεταστεγαστούν εκεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις το αμαξοστάσιο. Εν όψη μάλιστα και του περιφερειακού σχεδιασμού που γίνεται κατά απορρίμματα και των τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να εκπονήσουμε, δεν ξέρω, μέχρι. Θα το κάνουμε σε άλλη ώρα συζήτηση. Ωραία. Απλώς θέτω ένα θέμα και το θέτω υπόψη του κυρίου Δημάρχου, ότι είναι ανάγκη να παρεύουμε στο Υπουργείο προκειμένου να χωροθετήσουμε χρήσης γης που να επιτρέπεται η εγκατάσταση τέτοιου είδους συνεργείων και για τη διαχείριση και των απορριμμάτων στην πόλη. Ωραία. Άρα είναι ένα θέμα αυτό, το οποίο είναι και αυτό θέμα διεκδίκησης. Τέλος, ότι θα ήθελα να ακούσω τη θέση της διοίκησης ό,τι αφορά το επίδομα των 176 ευρώ. Απαντήσει ο κ. Σταθούλης τώρα. Θα απαντήσει ο κ. Σταθούλης. Και τέλος, για το πάρκινγκ του Δημαρχιακού Μεγάρου, θέλω να υπενθυμίσω στη διοίκηση ότι για να έχει άδεια οικοδομή σε αυτό το κτίριο, πρέπει πρώτα απ' όλα οι θέσεις του γκαράζ να εξυπηρετούν τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του κτιρίου. Και αφού, αν τυχόν περισσέψουν θέσεις από αυτές, τότε είναι δυνατόν αυτές οι θέσεις να εκμισθώνονται. Ευχαριστώ. Ωραία. Ελάτε, κύριε Σταθούλη. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, την Τρίτη έχει προσδεστεί το εφετείο. Ο Δήμος θα παρασταθεί και θα τηρήσει την ίδια τυπική στάση που τήρησε και στην αρχική αγωγή στο πρωτόδικο, που έκαναν δεκτό στους εργαζόμενους το επίδομα. Δεν έχει κάποια άλλα ουσιαστικά να προβάλλει επιχειρήματα για την απόρριψη της πρωτόδικης απόφασης. Θα κάνει τυπική παράσταση και θεωρούμε ότι στο εφετείο θα επικυρωθεί η πρωτόδικη απόφαση και θα γίνει δεκτό η καταβολή του επιδόματος αυτού. Έτσι. Ελάτε, κύριε Φωτόπουλε, σύντομα. Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια δήλωση ταυτόχρονα για να μην ξαναπαίρνω τον λόγο. Μετά, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τώρα να ευχηθούμε και εμείς στους συναδέλφους που αναλάβανε. Που τους τιμήσαν οι εργαζόμενοι και τους βάλανε σαν πλειοψηφία στη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου στο Σωματείο των Εργαζόμενων. Χρειάζεται να τους στηρίξουν οι εργαζόμενοι και να συσπηρωμένοι στο Σωματείο τους να διεκδικήσουν και τα αυτονόητα, γιατί πολλά από αυτά που ο συνάδελφος, ο Πρόεδρος έβαλε, είναι τα αυτονόητα, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και να μην ξεφύγουν από τη σταθερή διεκδίκηση της μόνιμης και σταθερής εργασίας. Φυσικά εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, θα είμαστε στο πλευρό τους και συνεχώς βάζουμε αυτό το ζήτημα να διεκδικήσει. Δεν ζητάμε κάτι άλλο, ζητάμε να διεκδικήσει η Δημοτική Αρχή εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή εργασία και να μην συνέχεια μασάει αυτή την καραμέλα ότι δεν μας επιτρέπουν, σε λίγο δεν θα μας επιτρέπουν να ανασάνουμε. Τι θα κάνουμε, να κρατήσουμε την αναπνοή μας? Αυτό ζητάνε από την τοπική διοίκηση, και την τοπική διοίκηση με τον Καλλικράτη και με όλους τους νόμους την έχουν οδηγήσει να είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ένα ζήτημα θα βάλουμε, να ενημερώσουμε το σώμα ότι χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης της Πάτρας πήρε μια απόφαση, και αυτή είναι πρωτοπόρα απόφαση που μπαίνει μπροστά στα ζητήματα των εργαζόμενων, και αποφάσισε να μην προσφύγει στα δικαστήρια, να μην εφεσιβάλλει την προσφυγή, την απόφαση του δικαστηρίου που δικαίωνε τους εργαζόμενους για τη μείωση των μισθών που βασίστηκαν αυτές οι μειώσεις σε συγκεκριμένους νόμους των κυβερνήσεων. Αυτές είναι οι θέσεις που πρέπει να πάρει μια δημοτική αρχή που στηρίζεται στους εργαζόμενους, τους στηρίζει και διεκδικεί μαζί τους
το αυτονόητο, μόνιμη και σταθερή εργασία με μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες των. Άρα, με αυτή την έννοια, και εμείς ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή επιτέλους να ξεκινήσει τη διεκδίκηση όλων αυτών των μέτρων και του πλαισίου που έχουμε και σαν λαϊκή συσπήρωση θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το δεύτερο που θέλουμε σαν δήλωση, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε αφορά τις καθαρίστρες των σχολείων. Είχαμε ζητήσει από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να τεθεί ένα ψήφισμα. Δεν έγινε αυτό, άρα θα το διαβάσουμε και ζητάμε να το θέσετε σε ψηφοφορία. Τον Ιούνιο του 2015 λήγει με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων που για χρόνια ανανεώνουν 8.500 περίπου καθαρίστριες στα σχολεία της χώρας με βάση το νόμο 4186 του 2013, άρθρο 50, παράγραφο 1. Όπως ορίζει η δεύτερη παράγραφος του ίδιου άρθρου, για το διδακτικό έτος 2015-2016 οι συμβάσεις θα καταρτίζονται από τους οικείους δήμους και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μιλάμε για εκείνο το αναγκαίο προσωπικό στα σχολεία που για χρόνια τώρα τελεί υπό εργασιακή προθεσμία με άθλιο εργασιακό καθεστώς που πληρώνεται πάντα έναντι και με καθυστέρηση μηνών και σηκώνει κατά κύριο λόγο στους ώμους του τον κρίσιμο τομέα υγιεινής και καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Αφού το όποιο μόνιμο προσωπικό καθαριότητας πάντα ήταν λειψό και σήμερα στο μεγάλο του μέρος έχει και αυτό συνταξιοδοτηθεί. Αν η κυβέρνηση δεν πάρει άμεσα μέτρα και αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, με δεδομένο και τα ασφιχτικά χρονικά πλαίσια μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ένας δρόμος είναι ορατός. Οι χιλιάδες καθαρίστριες να οδηγηθούν σε απόλυση, αφού είναι απαγορευτική η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων με βάση το υφιστάμενο περιοριστικό πλαίσιο που διέπει τις προσλήψεις στους Δήμους και να παραδοθεί η καθαριότητα των σχολείων σε ιδιώτες εργολάβους και κινσέπ. Με βάση τα παραπάνω, ζητάμε κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου να απαιτήσει από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, χωρίς καθυστέρηση, να λύσουν αυτό το κέριο για τη λειτουργία των σχολείων ζήτημα, να ανανεωθούν σήμερα όλες οι συμβάσεις των εργαζόμενων, διασφαλίζοντας η κυβέρνηση τη χρηματοδότηση αυτής της λειτουργίας και να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα με τη μονιμοποίηση των καθαριστριών στα σχολεία. Κλείνοντας, να πούμε ότι αυτό το ψήφισμα ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Αττικής, στην ΠΕΔΑ. Από όλες τις παρατάξεις, το ίδιο ζητάμε να συμβεί και από εσάς, γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας με βάση αυτό το νόμο. Ευχαριστώ. Ωραία, αλλά κύριε Κλαπάκη, σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάνει μια αίτηση τώρα και μέρες να μου δοθεί από την Πολοδομία και από τον Αντιδήμαρχο της Πολοδομίας αναλυτικά, αριθμητικά, συγκεκριμένα στοιχεία για το σχέδιο που αναρτήθηκε στη β' φάση στο Σωρό. Φυσικά δεν το κάνουν αυτό, γιατί είναι όλα παράνομα, όλα ελλιπής και προωθούν ένα σχέδιο το οποίο είναι καταστροφικό για την περιοχή, για την τελευταία περιοχή που έχει μείνει στο Μαρούσι, η οποία θα έχει τεράστιες διαστάσεις αυτή η υπόθεση και δεν ξέρω γιατί διοίκηση και δήμαρχος που βγαίνουν σε μια πόλη έχουν τέτοια καταστροφική διαδικασία να καταστρέψουν την πόλη. Δηλαδή, ενώ μπορούσαν να κάνουν μια ωραία περιοχή, να φέρουν τέτοιες καταστροφικές διαδικασίες που δεν ξέρουν κιόλας από την υπονομία, να πιέζουν τόσο πολύ για να φέρουν τέτοιες καταστάσεις απαράδεκτες στην πόλη. Δεν ξέρω πώς, γιατί το κάνουν και ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματά του. Θέλω πρώτο ενημερώ και ζητώ από τον Αντιδήμαρχο τώρα να μου πει γιατί δεν μου απαντήσανε στο θέμα αυτό που έχω καταθέσει στην Πολυδομία τώρα και πολλές μέρες. Μια απάντηση συγκεκριμένη για το θέμα αυτό για να μπορούν να κάνουν τις εστάσεις οι κάτοικοι. Όσοι το μάθανε, γιατί ελάχιστο έχουν μάθει μέχρι σήμερα ότι υπάρχει η μετανάρτηση. Θέλω να περάσω ορισμένοι να χτίσουν τσακαζάκα οι εταιρείες που θέλουν να χτίσουν και μετά είναι ένας βούρκος εκεί πέρα. Δεύτερο θέμα είναι ότι ακούμε πολλές φορές εδώ πέρα να λέγεται ότι πέρασε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ξαναπέρασε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Όλες οι απαντήσεις είναι δεν προλάβαμε να δούμε, πέρασαν δύο μήνες, δεν προλάβαμε να ελέγξουμε το θέμα, ως εκ τούτου η προσφυγή σας απορρίπτεται. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Μάθανε και οι καινούργοι τώρα, οι της νέας κυβέρνησης, τα κόμματα της παλιάς. Και συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια διαδικασία. Τίποτε σχεδόν δεν εγκρίνεται από την αποδικαιωμένη διοίκηση. Όλα περνάνε ανεξέλεγκτα και με αυτόν τον τρόπο λένε ότι μας ενέκρινε η αποδικαιωμένη διοίκηση και προχωράνε. Αυτή είναι η διαδικασία. Και η καλύτερη λύση για μένα, όπως είπε και ο
κατά πόσο έχει υποθεί κατά την επανάληψη ότι οι Δήμοι είναι εστίας παρανομίας, η καλύτερη λύση είναι να καταργηθούν οι Δήμοι άμεσα και να γίνουν άλλες διαδικασίες πλέον να ελέγχεται το δημοτικό χρήμα και το δημόσιο χρήμα και να εξελίσσεται καλύτερη κατάσταση. Εδώ το μόνο που ακούσαμε είναι πώς θα τακτοποιηθούν τα παιδιά τους, τα ρουσφέτια, οι διαδικασίες, όλοι τα κόμματα τους δικούς τους. Έτσι, καμιά φορά σε μια συνέλευση της ΠΟΕΟΤΑ, σαν πρόεδρος του σωματείου, μια στιγμή και άκουγα και τους πρόεδρους και μιλούσανε. Το μόνο που μιλούσανε είναι πώς θα τακτοποιήσουν οι διορισμένοι από τις οικογένειές τους τα παιδιά τους, τις συγγενείς τους. Τίποτα άλλο. Και όταν προσέφυγα και παρενέβη και είπα, τι δεν υπάρχουν θέματα εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση εκτός από αυτά. Και ο πρόεδρος είπε, δίκιο έχει ο άνθρωπος, χύριξα και το φάγανε τον άνθρωπο. Τον πρόεδρο. Πήγαν το λιτσάρουν όλα τα κόμματα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα τακτοποιήσουν τα δικά τους. Το είδαμε και προχτές στην ΠΟΕΟΤΑ πώς τι έγινε με το ξύλο των κομματικών παραγόντων. Το λέμε κάθε μέρα με τους συμβούλους του δημοτικού που τακτοποιούν τα παιδιά τους. Αυτή είναι η διαδικασία. Κύριε Σύμβουλε, ερώτηση. Κύριε Κωνσταντά, πώς παίρνετε το λόγο τώρα, έτσι. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Αυτή είναι η διοίκηση σημερινή των εργαζομένων, να πετάγονται στη μέση. Κωνσταντά, κλείστε το μικρόφωνο, κύριε Κωνσταντά. Αυτή είναι η ευχαρίστηση. Κύριε Κωνσταντά, κλείστε λίγο το μικρόφωνο. Αυτοί είναι που εκπροσωπούν σήμερα τον συνδικαλισμό και αυτούς θα βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτό θα προωθεί και η διοίκηση τους ανθρώπους εν δίπλα τους για να κάνουν το παιχνίδι τους. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε, σύντομα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα από τη μεριά μου, έτσι, με την ευκαιρία της παρουσίας εδώ του νέου Προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων, εκπροσωπώντας την δημοτική κίνηση εκτός των τυχών, να συγχαρούμε όλα τα μέλη, τα νεοκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να τους ευχηθούμε καλή δύναμη στους αγώνες που είμαστε σίγουροι πως θα αναπτύξουν το επόμενο διάστημα για την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους, που δεν είναι στενά δικά τους, αφορούν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Να ξέρουν ότι σαν δημοτική κίνηση θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους, όσο περνάει από το χέρι μας για την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Και φυσικά αυτό ισχύει και για τα αιτήματα που σήμερα παρουσίασε εδώ, στα οποία συμφωνούμε απόλυτα έτσι όπως το παρουσίασε. Ιδιαίτερη μνήμα θα θέλαμε να κάνουμε σε κάτι το οποίο φυσικά αυτό δεν το απευθύνουμε στους ίδιους τους εργαζόμενους που το γνωρίζουν καλύτερα, αλλά στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους εδώ, στο θέμα της πρόσληψης, της κάλυψης μάλλον των κενών, των θέσεων που υπάρχουν στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο δικό μας Δήμο, σε όλες τις υπηρεσίες του, αλλά και σε όλους τους Δήμους της χώρας. Την κάλυψη φυσικά με μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Αυτό το αίτημα πρέπει να είναι ένα αίτημα που δεν θα αφορά μόνο τη διεκδίκηση των σωματείων του Δήμου μας και των υπολείπων Δήμων, θα πρέπει να διαπνέει τις δράσεις και τις προσπάθειες όλων μας. Εν ώψη και του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, αυτό θα πρέπει να πάρει έναν κομβικό χαρακτήρα. Συγχαρητήρια και πάλι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Δημάρχος. Κύριε συνάδελφοι, κύριοι συναδέλφισσες, καταρχήν πω ότι κοντά μας είναι η πρωταθλήτρια σκοποβολή Ελλάδος, κυρία Κασούμη, και εργαζόμενή μας, την οποία βεβαίως η διοίκηση και προσωπικά θα θέλαμε να την συγχαρούμε και να την επιβραβεύσουμε αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της πρώτης έτσι διαδικασίας που έχει γίνει και έχει επιλέξει το Συμβούλιο μας να γίνεται τώρα. Δύο κουβέντες από αυτά τα οποία άκουσα κατά τη διάρκεια της δικής μου παρουσίας. Να πω ότι οι εργαζόμενοι τουλάχιστον στο Δήμα Μαρουσίου μόνο θετικά μπορούν να θυμούνται στο επίπεδο των διεκδικήσεων, και να συγχαρώ τον Πρόεδρο βεβαίως για την ανάληψη των δικών του καθηκόντων και να του θυμίσω τους αγώνες που κάναμε το 2008 για να είναι πλέον αορίστου χρόνου σε έναν οργανισμό που για αυτή την περίπτωση δημιουργούσε πολλά ερωτήματα και προβλήματα για τους εργαζόμενους. Στον ίδιο βαθμό και σε ορισμένου χρόνου εργαζόμενους οποιαδήποτε κλάδου έχουμε ήδη συμπαρασταθεί και θα συμπαραστεκόμαστε στο επίπεδο της νομικής στήριξης και με την νομική μας υπηρεσία αλλά και με τους αντιδημάρχους, και ο ίδιος ο Πρόεδρος έχει παρεστεί και άλλοι σύμβουλοι, για να μην αδικήσω κανέναν, για να μπορέσουμε
άλλο επιτυχώς και άλλον επιτυχώς να βρίσκονται εργαζόμενοι. Νομίζω ότι θα θυμίσω μάλλον ότι το 2008 ο Δήμος Αμαρουσίου, μετά από 30 χρόνια, 20, δεν θυμάμαι τι μου είχαν πει υπηρεσίες, είχαμε κάνει τη διαδικασία επιλογής εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά μέσω ΑΣΕΠ, κάτι το οποίο ενώ βγήκαν οι πίνακες επιτυχόντων, το 10, μετά από 2 χρόνια περίπου, όπως γνωρίζετε και ισχύει μέχρι τέλη του 16, έχουν παγώσει αυτές οι διαδικασίες. Παρά τα αυτά, προσωπικά και ως πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και σε από τις πρώτες επαφές που είχαμε με τη νέα κυβέρνηση και τους υπουργούς και τον κύριο Κατρούγκαλο, είχαμε θέσει ως θέμα και έγινε αποδεκτό σε ανταποδοτικές μορφή εργασίας, γιατί υπάρχει ανταποδοτικά, κύριε Πρόεδρε, είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά και το γνωρίζουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, και σε αυτό λοιπόν το βαθμό να υπάρχει μια δεξαμενή αναπεριφέρεια εργαζομένων επιτυχόντων πριν τη λήξη του 16, και εκεί οι Δήμοι βάσει των οικονομικών τους και των σημερινών αναγκών να παίρνουν αυτούς τους οποίους έχει γίνει αίτηση, ή κάποιοι άλλοι διπλανοί Δήμοι οι οποίοι δεν είχαν κάνει αίτηση και εφόσον δεν απορροφήθηκαν από εκείνους τους Δήμους που είχαν κάνει, να μπορούν να επιλεγούν και τελικά να απορροφηθούν μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας, το λέω και σήμερα στο Δήμο μας, στο επίπεδο της ανταποδοτικότητας θέλουμε όσο γίνεται όλοι δηλαδή να έχουν σταθερή εργασία και φυσικά να υπάρχει η ανταποδοτικότητα αυτών που πληρώνουν δημοτικά τέλη στο επίπεδο της καθαριότητας, του πρασίνου, του ηλεκτροφωτισμού και των άλλων υπηρεσιών που πρέπει να υπάρχουν για να έχει έννοια το ζήτημα των δημοτικών τελών. Πρέπει να σας πω ότι ήδη και με τους δημοτικούς αστυνόμους που η ΚΕΔΕ ετήθηκε με την προαιρετικότητα να επιστρέψουν όσοι βρίσκονται στα αστυνομικά τμήματα, προχωρά στην νομοθετική ολοκλήρωσή του, και φυσικά έχουμε ζητήσει και για τους σχολικούς φύλακες αλλά και για τις σχολικές καθαρίστριες, για να απαντήσω στον κύριο Φωτόπουλο, ότι και εκείνη είναι απαραίτητη, το θεωρούμε απαραίτητη, δεν το συζητάμε για τους φύλακες και για το επίπεδο της παραβατικότητας και όλα αυτά που έχουμε υποφέρει στις σχολικές μας μονάδες σε όλη την Ελλάδα, και τους θεωρούμε απαραίτητους για να μπορέσει η Δήμη να λειτουργήσει σωστά. Στο επίπεδο της έλλειψης της τελέχου, μάλλον της καθαριότητας, επειδή άκουσα κάτι από τον κύριο Μαγιάκη, να πω δύο κουβέντες. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην περίοδο όπου η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού πρέπει να δει με πολύ σοβαρό τρόπο πλέον, και τουλάχιστον ως πρόεδρος ΚΕΔΕ το έχουμε βάλει στην πρώτη ημερήσια διάταξη το θέματος και στο συνέδριό μας, αλλά και γενικότερα μετά το συνέδριο θα είναι με θεματικές στην πρώτη γραμμή το θέμα της καθαριότητος. Νομίζω ότι έχει οριμάσει πλέον να γίνεται ό,τι γίνεται στην Ευρώπη. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Δεν μπορεί δηλαδή, αυτό δήλωσα και στο βόρειο τομέα που είχαμε μια συνάντηση σήμερα με τους δημάρχους, τι γίνεται στην Ευρώπη, σύμπραξη δήμων, πράσινα σημεία που χωροθετούνται και αδειοδοτούνται από την κεντρική εξουσία μέσα από προδιαγραφές, και φυσικά σημεία κομποστοποίησης και ΓΔΑΗ. Υπάρχουν τέτοια σημεία σήμερα? Όχι. Πρέπει να τα κάνει ο κύριος Τσιρώνης. Βεβαίως, γι' αυτό μπήκε εκεί. Εάν δεν μπορεί ο κύριος Τσιρώνης, θα μπει ο κύριος Παγώνης. Εάν δεν μπει ο κύριος Παγώνης, όποιος θέλει. Δεν μπορεί δηλαδή τα αυτονόητα που γίνονται στην Ευρώπη σήμερα να τα κάνουμε σαν να ανακαλύπτουμε τον τροχό και να μην νομοθετεί η νομοθετική εξουσία, κεντρική εξουσία, και να πετάει τον μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση. Αυτό θα λάβει τέλος.
Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι το ζήτημα του αμαξοστασίου και το ζήτημα γενικότερα της δυνατότητας να κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι υπάλληλοι μας, όπου και αν βρίσκονται, είναι το ζητούμενο, είναι οι εντολές οι οποίες έχουν δοθεί, οι οποίες όμως μπορώ και πρέπει να σας πω, είμαστε σε ένα κράτος που δεν λειτουργεί με τις ταχύτητες που θα επιθυμούσαμε όλοι μας. Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, αλλά σήμερα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη βραδύτητα. Και το λέω χωρίς να υπάρχει κανένα στίγμα αντιπαράθεσης, όταν κοιτάμε όλοι και κρατάμε την ανάσα μας η χώρα να επιβιώσει οικονομικά, και το ξεκαθαρίζω. Αν ήταν μια άλλη κατάσταση, νομίζω ότι εδώ θα γινόταν μια δυναμική, θα έλεγα, διαδικασία, την οποία κρατούμε με υπομονή η χώρα να βρει την περπατησιά της. Όμως, στο επίπεδο της χωροθέτησης, επαναλαμβάνω, θα συμπράξουμε και με άλλους δήμους, και γίνονται οι πρώτες συζητήσεις, διπλανούς και όμορους δήμους, να δούμε το ακριβές στοιχείο. Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί η χιτά που λέγεται φυλή να διαρκέσει, και τι έκανε η κεντρική εξουσία, νομοθετική εξουσία, που μας νομίζει ότι είμαστε ο σκουπεδεντενεκές του κράτους, με το νομοσχέδιο 40-41, ότι πλέον δεν μπορέσει να διεκπεραιωθεί με ανακύκλωση, κομποστοποίηση, μπάζα που πετάνε και ακριβοπληρώνουμε όλοι μας, και απειθαρχία των πολιτών, επιβάρυνση 30 και 40% των δημοτικών τέλων. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Και συγχρόνως τι έκανε η κεντρική εξουσία, διότι όλο κουνάν το δάκτυλο. Αλλά κάποια στιγμή θα καταλάβουν ότι δεν είναι εκεί να κουνάν το δάκτυλο, είναι να βάζουν το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων και να λύουν προβλήματα. Τι λέει λοιπόν? Οτιδήποτε πρόστιμα πάρουμε τώρα από την Ευρώπη πηγαίνουν στους δήμους. Λες και οι δήμοι χωροθετούν, οι δήμοι αδειοδοτούν, οι δήμοι πιστοποιούν. Κοντολογής λοιπόν, νομίζω, και γι' αυτό επαφορμής του κυρίου Μαγιάκη, το είπα κύριε Μαγιάκη, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σχετική διαβούλευση και με άλλους δήμους, για να το δούμε σοβαρά. Είναι δηλαδή ένα θέμα που πρέπει να οριμάσει, συμφωνώ δηλαδή σε αυτό. Και όσον αφορά και με τις 186 ευρώ, νομίζω τοποθετήθηκε ο κύριος Σταθούλης, και βεβαίως για το θέμα του πάρκινγκ, ακούστε, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο μας το έχουμε αντιληφθεί και το έχετε αντιληφθεί, είναι ότι το πάρκινγκ, και το είπατε, είναι για τους εργαζόμενους αλλά και για τους επισκέπτες. Ο επισκέπτης πρέπει να μπαίνει στο πάρκινγκ, να πηγαίνει στην πολεοδομία, να βγάζει το χαρτί, να παίρνει το αυτοκίνητο, να φεύγει. Εάν λοιπόν στις 8 η ώρα έχει καταληφθεί όλο το πάρκινγκ από τους εργαζόμενους, κατά το πλείστο, μην γελιόμαστε, πρέπει να μιλάμε και με πλήρη γνώση αυτό που λέμε. Υπάρχει θέμα, δεν βρίσκουν πάρκινγκ κατόπιν οι επισκέπτες. Άρα ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες, διότι έχουμε τα ληξιαρχεία, έχουμε όλα αυτά, και το αποτέλεσμα είναι ότι γίνεται μη προσβάσιμο το Δημαρχείο, διότι από τις 8 μέχρι τις 3 είναι κατηλημένο το πάρκινγκ. Δεν είναι αυτοκίνητα που μπαίνουν, βγαίνουν. Άρα θα πρέπει να κάνουμε μια ισόρροπη διαδικασία, όπου θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες θέσεις πάρκινγκ για τους επισκέπτες, για να μπορέσουν να εξυπηρετούνται, διότι και αυτοί στόχο έχουν να μην ταλαιπωρούνται. Για την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση, ακούστε να δείτε τώρα. Το να φύγουμε από τον κομματικό διορισμό, εγώ το θεωρώ θετικό. Το να μην υπάρχει όμως γενικός γραμματέας στην αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση μέχρι και σήμερα είναι ένα ζήτημα, διότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι υποτίθεται ο ανώτατος διευθυντής έχει την ευθύνη, τις περισσότερες φορές από ανυποψίας τους ή από κακοπροαίρετους πολίτες, ευτυχώς σε αυτήν την αίθουσα δεν έχουμε τέτοιους, έχουμε εξαιρέσεις, εντάξει. Τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας, όταν πάει ο άλλος και του κουνάει το δάκτυλο, θα σου κάνω ποινικό, θα σου κάνω αγωγή, θα σου κάνω αυτό, θα σου κάνω εκείνο, σου λέει ο άνθρωπος παίρνω 1.000 ευρώ. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει μια βιομηχανία μηνύσεων,
Γιατί υπάρχει μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, πέντε μηνύσεις, δέκα μηνύσεις, εκατό μηνύσεις. Τι να κάνει, σηκώνει τα χέρια. Εκεί είμαστε, κύριοι. Και επειδή μιλήσαμε για το τετράμινο των εργαζομένων, είπα δεν θέλω να κάνω. Το πιο εύκολο θα ήταν κανείς να κάνει αντιπολίτευση στην περίοδο. Όμως θα σας έλεγα, όταν σήμερα έχουμε πέντε μήνες να πληρώσουμε εφημερίες στους γιατρούς που εφημερεύουν στα νοσοκομεία, ένα θέμα που εξέταζα πριν λίγο, και όταν έχουμε γιατρούς που παράγουν πρωτοβάθμια περίθαλψη και έχουν να πληρωθούν άλλους 4-5 μήνες, τι να πούμε τώρα? Αλλά τι να πούμε, να αρχίζουμε τώρα να λέμε πράγματα? Όχι. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι κανείς, τα χρήματα υπάρχουν για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, όσον αφορά το Δήμο μας τουλάχιστον, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Σίγουρα παλεύουμε και νομίζω ότι αυτό θα μπει στην ροή του, ώστε να μην έχουν κανένα πρόβλημα, παράγουν εξαιρετικό έργο και θέλω να τους ευχαριστήσω και δια μικροφώνου για την υπομονή τους, αλλά και το σπουδαίο έργο το οποίο παράγουν, είτε στους αθλητικούς χώρους είτε στους πολιτιστικούς χώρους. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, θέλουμε την συνεργασία μέσα στο πλαίσιο όχι του πρέπει και του ιδεατού, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και της πολύ καλής διάθεσης που ούτως ή αλλιώς έχουμε άπαντες. Και αν θέλετε, εγώ πραγματικά θα έλεγα και στην κεντρική εξουσία, ακόμα και στην αυτοδιοικητική εξουσία, την οποία έχουν πιέσει η νομοθετική εξουσία, ούτε ευρώ να μην παίρνει ο Δημοτικός Σύμβουλος, ενώ στις επιτροπές της Βουλής όλοι πληρώνονται, στις περιφερειακά συμβούλια όλοι πληρώνονται, μας έχουν γιαυτίσιμο. Και καθόμαστε λοιπόν εδώ όλοι, όλες τις ώρες, όλες τις μέρες, 24 ώρες το 24ωρο, και εδώ μας βρίσκουν όλους, γιατί είμαστε στην εγκύτερη διαδικασία βαθμό, και αυτοί που τα εισπράττουν όλοι δεν τους βρίσκεις κιόλας. Άρα είναι σαφές ότι πρέπει ως αυτοδιοικητικοί να έχουμε μια ενωτική τάση. Είναι σαφές ότι πρέπει να ξέρουμε ότι η καθένα κάνει το καλύτερο δυνατόν. Και φυσικά δεν θα σας ενημερώσω και για πολλά ζητήματα που υπήρξαν αυτό το διάστημα, και για τα αποθεματικά και για τους μετανάστες. Μόνο μία κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, ακόμα. Επειδή έτυχε ως πρόεδρος ΣΚΕΔΕ την προηγούμενη εβδομάδα, βρέθηκα και στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες, κυρίως για να μιλήσω και με επιτρόπους αρμόδιους και για το μεταναστευτικό, αλλά και για τα απορρίμματα, αλλά και με τα τεχνικά κλιμάκια τα οποία απαραίτητος χρειάζονται για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όσο γίνεται περισσότερα κονδύλια για την πατρίδα μας. Θα σας πω, και το λέω με τα λύπης, δεν ευθύνεται βέβαια η σημερινή κυβέρνηση, δεν έχουν κάνει τις σοβαρότερες, σημαντικότερες διαδικασίες τα προηγούμενα διαστήματα, και οι κεντρικές εξουσίες και οι αυτοδιοικητικές ηγεσίες. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν χρήματα που επενδύουν και επιδοτούν και για τα απορρίμματα, και έχουμε φτάσει σε ένα κομμάτι ούτε 30%, και πρέπει να τρέξουμε. Και θα σας πω μόνο τούτο και κλείνω: όταν όλα τα νησιά της Ευρώπης επιδοτούνται για την εγκύτητα της, αλλά και την διασύνδεση με τα υπηρετικά σημεία των χωρών τους, εμείς που έχουμε τόσα νησιά στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης με σημαντικά προβλήματα, και ένα μεταναστευτικό κύμα και προσφυγικό να έρχεται σε μας, να μην έχουμε κέντρα προσφύγων, κέντρα ιατρικά, να τους περιθάλψουμε τους ανθρώπους και να τους δώσουμε την ποιότητα που θέλουμε και να διατηρήσουμε και τη δημόσια υγεία στη χώρα, δεν έχουμε κάνει καμία ενέργεια. Και αυτό εμένα με θίγει ως Έλληνα. Αυτή ήταν η διαπίστωση την οποία έκανα. Και είναι λοιπόν σίγουρο ότι θα πρέπει να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες από το κύτταρο που λέγεται Δήμος, από το Δημοτικό Σύμβουλο που κάθεται σε αυτό το τραπέζι, μέχρι τα ανώτατα διοικητικά και κρατικά στρώματα, γιατί είμαστε παντού ουραγοί. Είμαστε παντού ουραγοί και μας έχουν για ανέκδοτο πλέον στην Κομισιόν και όπου δει. Γι' αυτό θεωρώ ότι έχουμε την δική μας ευθύνη. Θα σας διαβεβαιώσω, κύριε Πρόεδρε, θα βρεθούμε μαζί με το νέο Συμβούλιο για να μπορέσουμε να βγάλουμε και τα καινούργια χρονοδιαγράμματα των διαδικασιών, και φυσικά να κρατήσετε στον απόλυτο βαθμό
ότι δίνουμε την μάχη για τους εργαζόμενους μας, διότι τους θεωρούμε απαραίτητους και χωρίς αυτούς δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε την ποιότητα την οποία φιλοδοξούμε. Ευχαριστούμε. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Παπαχριστίδης. Αν θέλετε, κύριε Ρώτα, για το θέμα αυτό να πείτε κάτι, θέλετε. Εντάξει. Και μετά από αυτό να πάμε στη βράβευση. Και μετά θα πάμε στη βράβευση και κατευθείαν στα θέματα. Ναι, γεια σας. Ήθελα βασικά να θίξω ένα θέμα διάνοιξη δρόμων. Εντάξει, είπε ο κύριος Δήμαρχος για την Ευρώπη. Γεια, είναι... πιο κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεστε. Παπαχριστίδης λέγομαι. Η περιοχή είναι κοντά στο Τζάμπο, για να ξέρετε, αγιούθωμα. Και μιας και ο κύριος Δήμαρχος μίλησε για Ευρώπη πιο πριν, ότι είμαστε ουραγή, είναι μια ακόμα επιβεβαίωση ότι είμαστε ουραγή. Δηλαδή έχουμε ακόμα δημότες που ζουν σε χωματόδρομους. Και είμαστε δημότες 25 χρόνια. 26 χρόνια. Πριν το Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε πάει στη τεχνική. Εγώ το κυνηγάω από το 2012 το θέμα, πολύ ενεργά. Από το 2012 έχουν γίνει εργολαβίες στο Δήμο, περιορισμένες με τον προϋπολογισμό που υπάρχει, και το 2012 και το 2013 και το 2014 δόθηκαν εργολαβίες. Ο συγκεκριμένος δρόμος δεν μπήκε ποτέ. Έτσι, δηλαδή έχουμε έτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο κυρίως σαν έσχατη λύση να ακουστούμε ότι ακόμα στο 2015 υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε χωματόδρομους. Είναι η Μυκηνών, είναι η προέκταση του Τζάμπο. Έτσι, χωροταξικά είμαστε κοντά στην Ήλιδα. Και εκεί υπάρχει οργασμός έργων από το ΕΣΠΑ, έτσι, βιοκλιματική αλλαγή κτλ. Και εμείς είμαστε ακόμα σε χωματόδρομο. Και θέλαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο μια συνένωση, ώστε οι δημότες κάποια στιγμή να μην είναι σε χωματόδρομους. Αυτή είναι η αίτημα. Και αν μπορεί να δεσμευτεί και το Δημοτικό Συμβούλιο να βάλει κάποιες προτεραιότητες και με βάση τα χρόνια που είμαστε δημότες, είμαστε συνεπέστατοι οικονομικά και στην εισφορά σε γη και σε χρήμα. Χαρακτηριστικά που πούμε ότι έχουμε πληρώσει ήδη μεγάλο ποσό, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, μιλάμε για 40.000 ευρώ ήδη, συνεπέστατοι δημότες, και τόσο να θέλουμε μια ανταπόκριση. Ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε, κύριε Καρλάφτη. Κλείστε λίγο το μικρόφωνο. Ναι, πολύ. Το ξέρω το θέμα αυτό, γιατί πήγα και επί τόπου και συζήτησα και με το αγαπητό συμπολίτη μας που μίλησε τώρα. Το έχω δει το θέμα. Θέλω να ενημερώσω ότι, τους το είπα βέβαια και εκεί, ότι ολοκληρώνεται μία μελέτη η οποία θα έχει σχέση με ένα έργο διανοίξης διαμορφώσεις οδών που θα προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα, και μέσα σε αυτό έχουμε σε προτεραιότητα βάλει και τη Μυκηνών. Οπότε, σύντομα, πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί η διάνοιξη και της Μυκηνών που είναι σε εκκρεμότητα. Ωραία. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ελάτε, κύριε Ρώτα. Δεν είχα διάθεση να πω, αλλά κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπογραμμίσω την αναγκαιότητα και θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Σε αυτή την αίθουσα το 2008 ή 2007 κατασκευάστηκε το Τζάμπο που αναφέρθηκε νωρίτερα ο συμπολίτης μας. Τότε λοιπόν είχε επισημανθεί η αναγκαιότητα πέραν του χώρου του οποίου περιβάλλει το Τζάμπο να γίνουν άλλα 150-200 μέτρα προκειμένου να εξυπηρετηθεί αυτό το τμήμα που έχουν γίνει σπίτια και ζουν οι οικογένειες. Οι συγκεκριμένοι πράγματι, επειδή το έψαξα κι εγώ, έχουν καταβάλει 40.000 ευρώ για την πράξη εφαρμογής, έχουν εξοφλήσει τις οφειλές, δεν είναι για τις 40.000, είναι ότι θα έπρεπε να το δούμε το θέμα και να μπει σε προτεραιότητα, διότι θα θυμίσω και στον αγαπητό τον Δήμαρχο, προεκλογικά πριν από ένα χρόνο, είχε δεσμευτεί ο ίδιος και πήγα και εγώ προσωπικά και το είδα. Έχω αναφερθεί στους αντιδημάρχους και στον κύριο Σμυρνή και στον κύριο Καρλάφτη, επανειλημμένος, προκειμένου να μπει σε προτεραιότητα αυτό το τμήμα, το οποίο είναι 70 μέτρα ιοκάστης και γίνονται πλημμύρες, και είναι και άλλα 200 μέτρα ημικοινών. Θεωρώ λοιπόν ότι πέραν όλων των άλλων κρίνει ο Δήμος ότι πρέπει να μπει σε άμεση προτεραιότητα, διότι είναι εγκαταλειμμένο το κομμάτι αυτό. Είναι μια αντίφαση, κύριε Δήμαρχε, μεταξύ του ΜΟΛ, των χωριών των δημοσιογράφων και της ευρύτερης περιοχής. Αυτά προς το παρόν.
Ελάτε κύριε Σμυρνή, σύντομα όμως, γιατί πρέπει να έχει. Σε συνέχεια αυτών που είπε ο αγαπητός κύριος Ρώτας, να πούμε ότι όντως έχουμε επανειλημμένα δεχτεί τους δημότες και από την Ιωκάστης και από την Οδό Μυκηνών. Είχαμε δεσμευτεί και προεκλογικά και μετεκλογικά για αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι είναι αντιδήμαρχος ο κύριος Καρλάφτης και με την καινούργια εργολαβία που υπάρχει, νομίζω, με διαμορφώσεις οδών, να μπορούμε να το εντάξουμε, κύριε αντιδήμαρχε, γι' αυτό. Γιατί οι δημότες όντως έχουν πληρώσει τις εισφορές και χρήμα, δεν έχουν οφειλές και πραγματικά είναι ένα κομμάτι όχι ιδιαίτερα μεγάλο και πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ελάτε, σύντομα όμως. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, διότι νομίζω ότι δημότες πρέπει να έχουν καλυφθεί. Αλλά αν γίνεται ο κύριος Χαλάρης, να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος ό,τι αφορά ένα χρονικό μπούσουλα που θα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι να περιμένουν πότε και τι. Μόνο αυτό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, η δεσμεύση είναι ότι θα. Λοιπόν, στην τεχνική υπηρεσία. Θα μέσα στο έργο αυτό των διανοίξεων. Αλλά αυτό, αν μπορείτε, μόνο να δώσετε ένα χρονικό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει. Λοιπόν, ελάτε σύντομα, κύριε Κλαπάκη. Θέλω να απαντήσω στον συνδημότη ότι αν κάνετε έναν έλεγχο και ζητήσετε πού πήγαν τα χρήματά σας τη φορά σε χρήμα που δώσατε, τότε θα τρέχουν όλοι από εδώ πέρα, δεν ξέρω που θα κρυφτούν. Σαν ρουσφέτια πάνε, φίλε, τα λεφτά σας όλα. Λοιπόν. Κανείς σας δίνει κατάλογο που πήγαν τα λεφτά σας. Γι' αυτό δεν σας κοιτάζουν στους δρόμους. Και δεν σας δίνει κανείς απάντηση και μετά λέει γιατί τρέχουν στους εισαγγελέα. Λοιπόν. Ελάτε, έχει τελειώσει το θέμα, κυρία. Κυρία, εντάξει, νομίζω ότι ένα λεπτό. Ζητήσει επανειλημμένως και δεν δίνει κανείς εισηγία. Κανένας, ποτέ. Ένα λεπτό, κλείστε λίγα, κύριε Παπαγή, δήμος... να συνοηθούμε. Κύριε Παπαχριστίδη, εντάξει, νομίζω ότι το ακούσαμε αυτό. Ο κύριος Δημάρχος. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Καταρχήν, πρέπει να ξέρετε ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος να μην έχει όλα τα σημεία και τις γωνιές της πόλης του σε ισότιμο και ισόβαθμο τρόπο και βέβαια οι πολίτες να χαίρονται αυτά που πρέπει να χαίρονται αυτονόητα. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Κάβαλε, και το ξέρετε, γιατί είστε και εσείς εκεί κοντά, ότι έχουμε κάνει κατ' επανάληψη διαδικασίες διανοίξεων δρόμων και ασφαλτοστρώσεων. Δεν είμαστε μια διοίκηση που έκατσε στις δάφνες της. Βέβαια, για να απαντήσω και στον φίλο μου τον Δημήτρη Σμυρνή, το ξέρει πολύ καλά ότι αυτό όλο το διάστημα είμαστε σε μια διαδικασία όπου μόνο θα σας πω εντάσσονται, απεντάσσονται, ξαναεντάσσονται έργα για να πάρω τη Σωρού, άμα πάρω και κάποια άλλα τώρα δεν χρειάζεται να σας πω. Όμως ήδη ξεκινήσαμε διανοίξεις μετά από αρκετές διαδικασίες οι οποίες ήδη χθες και προχθές ξεκινήσαμε και φυσικά γίνεται και το έργο πάνω και θα γίνουν και ασφαλτοστρώσεις. Η εντολή που έδωσα χθες σε σύσκεψη που κάναμε, ευρύτατη σύσκεψη των τεχνικών μας υπηρεσιών αλλά και των αρμοδίων, είναι οτιδήποτε είναι χωρίς ασφαλτόστρωση και βεβαίως εκεί αφορούσε και τα όμβρια ύδατα που δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα και ήδη τρεις συνοικίες σε λιγότερο από 2-3 μήνες θα έχουν πλέον τα έργα των ομβρίων υδάτων και για όλες τις περιοχές. Άρα λοιπόν τα επόμενα, δεν αφορά αυτό που θα πω εσάς πολύ συντομότερα, τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι ένα εργοτάξιο το Μαρούσι, όπως το είχαμε πει και το 2010 που είχαμε οριμάσει πράγματα, και όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ήδη από τη ΣΑΤΑ και από ίδιους πόρους ετοιμάζεται εργολαβία διανοίξεων. Τώρα, επειδή ακούστηκε και εύλογα, είπε και ο κύριος Βλάχος, το χρονοδιάγραμμα, νομίζω ότι, για να μην λέμε κουβέντες του αέρα,
σύμφωνα με την εμπειρία την οποία έχουμε αποκτήσει από αυτές τις διαδικασίες, θέλει η ανάδειξη του εργολάβου που ήδη έχουν επιστωθεί τα χρήματα, θέλει 3-4 μήνες στο νερό, με τις καλύτερες διαθέσεις και φυσικά με το κυνήγι που θα κάνουμε εμείς. Πρέπει να ξέρετε, και θα συμφωνήσω και για τη Ραμάλα και για όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε και στο στούντιο Α και σε άλλες συνοικίες και στο Σωρό και αλλού, χωματόδρομοι ήτανε πριν 2-3-4 χρόνια και συνεχίζουμε, ίσως είναι τα τελευταία κομμάτια χωματόδρομου τα οποία μέσα σε κάθε περίπτωση όλα αυτά στο 15 νομίζω θα έχουν ολοκληρωθεί και θα δούμε, γιατί πράγματι ξέρω ότι πονάτε όταν μπροστά σας έχετε κτίρια, μεγαθύρια ή έχετε δρόμους και λεωφόρους και εσείς σε ένα χωματόδρομο, θα μπει σε προτεραιότητα στην εργολαβία την οποία φτιάχνουμε για να μπορέσετε να σας βλέπουμε και εμείς και εσείς με καλύτερη διάθεση. Εμείς σας βλέπουμε σίγουρα με καλύτερη διάθεση, το συζητάμε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, να προχωρήσουμε στη βράβευση της αθλητριάς μας. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, θέλω πραγματικά να πω ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανος ως πολίτης προπάντων αυτής της πόλης που έχουμε στο Δήμο μας την Άγητη Γκασούμη, η οποία όπως είναι γνωστόν είναι πρωταθλήτρια παγκοσμίων κυπέλων και πρέσβυρα αθλητισμού του Δήμου Αμαρουσίου εδώ και κάμποσα χρόνια. Θέλω να τη συγχαρώ από καρδιάς που κατέκτησε για άλλη μια φορά την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκόπο Βολής που διεξήχθηκε πριν λίγες μέρες στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας. Η διάκριση αυτή αποτελεί το επισφράγισμα της πολυετούς της προσφοράς στον χώρο του αθλητισμού. Και βέβαια θα πω ότι 37 χρόνια αθλητικής καριέρας, παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει κατακτήσει σε συνολικά πάνω από 50 πανελλαδικές νίκες, 6 μετάλλια σε παγκόσμια κύπελα, 2 μετάλλια σε πανευρωπαϊκούς αγώνες, 2 μετάλλια σε προσογειακούς αγώνες, 6 συμμετοχές, κύριε Κόνιαρη. Σας ενδιαφέρουν εσάς πολύ τα αθλητικά, ξέρω, σε Ολυμπιακούς αγώνες, ενώ παράλληλα είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος στη σκοποβολή και μόνιμη κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ από το 1979 ως σήμερα στο σπορ πιστόλι γυναικών. Δηλαδή μην βρεθούμε στη βολή σας, κυρία. Α, ευτυχώς. Λοιπόν, η αθλητική εμπειρία και βέβαια η θέλησή της, ο πάθος της αποτελούν τα μαθήματα ζωής για όλους. Κανείς για να κάνει ένα πρωταθλητισμό και να διατηρείται σε αυτές τις υψηλές θέσεις σημαίνει συγκρότηση, σημαίνει προσπάθεια, σημαίνει πειθαρχία και βέβαια όπως είπα από το 2009 είναι πρέσβυρα του αθλητισμού στο Δήμο Αμαρουσίου. Είμαστε βέβαιοι ότι στο μέλλον στη σκοποβολή θα είναι ακόμα λαμπρότερο και κλείνοντας θα ήθελα εκ μέρους της πόλης των κατοίκων του Αμαρουσίου, των εργαζομένων, του συναδέλφου σας δηλαδή, να ευχαριστήσω θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που μας χαρίσατε. Θα θέλαμε να βοηθήσετε στο επίπεδο του να αναβαθμίσουμε τη σκοποβολή στην πόλη μας και θα σας ζητήσω προσωπικά να συνδράμετε στο σκοπευτήριο που θέλουμε να κάνουμε εκεί στον Άγιο, να το συζητήσουμε αν οι προδιαγραφές είναι εντάξει κάτω από το κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά. Θα είμαστε κοντά σας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την αθλητική σας προσπάθεια για περισσότερες λαμπρές και ελπιδοφόρες νίκες. Να είστε καλά. Νομίζω μ' ακούνε, δεν μ' ακούτε. Να καταγράφεις τα πρακτικά, κάτσε. Εντάξει.
τώρα, αλλά... Πού είναι ρε παιδιά, ο... Πού είναι ρε παιδιά, ο... Πού πήγε για... Για σκοράκια. Είμαι σύντομη, θέλω... Ωραία, το κρατά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ειλικρινά για την τιμή που μου κάνετε και με βραβεύετε. Είναι δύσκολο όλα αυτά τα χρόνια να κάνεις πρωταθλητισμό, ειδικά όσο μεγαλώνουμε, παρόλο που ο Δήμαρχος ήταν ευγενικός και είπε παρά το νεαρό της ηλικίας της. Όσο μεγαλώνουμε είναι πολύ δύσκολο... Ναι, δεν νομίζω. Κάτι λίγα με περνάτε. Δύσκολο να κάνεις πρωταθλητισμό και στις μέρες που ζούμε, δύσκολο όταν είσαι εργαζόμενη, δύσκολο όταν είσαι μητέρα δύο παιδιών. Η κόρη μου πηγαίνει τρίτη ηλικίου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που έχω αποκομίσει, που έχω κερδίσει από τον πρωταθλητισμό, από όλες αυτές τις δεκαετίες τελικά που κάνω πρωταθλητισμό, ότι μέσα από αντίξωες συνθήκες οφείλουμε να ξεπερνάμε τον εαυτό μας και να προχωράμε και να δείχνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό προσπαθείτε κι εσείς εδώ πέρα, κάτω από αντίξωες συνθήκες, να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό για την πόλη που όλοι αγαπάμε, για το Μαρούσι. Σας ευχαριστώ. Το είπαμε. Μπαίνουμε στα θέματα της σημερινής διάταξης. Πρώτο θέμα, διαγραφή. Δεν έχει τελειώσει ο χρόνος. Ελάτε. Επί της διαδικασίας θέλετε. Ναι, επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις. Δεν πειράζει, τις λέμε στο επόμενο. Δεν υπάρχει θέμα. Όμως θέλουμε να κάνουμε 2-3 επισημάνσεις. Μην τις κάνετε τώρα όμως, θα παρακαλέσω ιδιαίτερα. Είναι επίκαιρα πράγματα, πρέπει να... Δεν μπορεί να πάνε στην επόμενη. Αν θέλετε γραπτός. Δεν θα αργήσω πολύ. Σας παρακαλώ όμως, και εγώ σας παρακαλώ ιδιαίτερα, γιατί θέλω να τηρώ πάντα το χρόνο. Τώρα έχει περάσει ο χρόνος κατά 20 λεπτά. Δεν θα τηρεί το χρόνο, αλλά εδώ τι να κάνουμε τώρα, έτσι και τώρα, επειδή δεν είχαμε κάνει για τους δημότες, θα το κάνουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνει σύντομα. Μετά δηλαδή το συνέδριο της ΚΕΔΕ θα ξανακάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε θα παρακαλέσω ιδιαίτερα να επικαιροποιήσετε τις ερωτήσεις αυτές και τις επισημάνεις στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.